Οι εργαζόμενοι είμαστε σήμερα εδώ. Να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου το σημερινό συλλαλητήριο εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Όσα επιχειρήματα και αν προωθούν η κυβέρνηση και η εργοδοσία για να καλοποιήσουν ένα βάρβαρο αντεργατικό νομοσχέδιο, όσο και αν προσπαθούν να παρουσιάσουν το άσπρο-μαύρο, όσες και προβοκάτσιες και αν χρησιμοποιήσουν, δεν μπορούν να ξεγελάσουν τους εργαζόμενους. Το νομοσχέδιο έκτρωμα τσακίζει τη ζωή μας. Καταργεί το οχτάωρο που με αγώνες και αίμα κατακτήθηκε. Φέρνει απλήρωτες υπερορίες, δεκάωρη και δωδεκάωρη δουλειά. Καταργεί την Κυριακή αργία. Βάζει νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση. Χτυπάει το δικαίωμα στην απεργία. Απαιτούμε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης να πεταχτεί στα σκουπίδια. Καμία αυταπάτη δεν πρέπει να τρέφουμε ότι το νομοσχέδιο δεν αφορά το δημόσιο τομέα, όταν ήδη στα νοσοκομεία, με τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ισχύει η 12ωρη εργασία. Στην υπηρεσία ασύλου εφαρμόζονται βάρδιες και Κυριακές και με το νέο νομοσχέδιο αυτά δεν θα θεωρούνται υπερορίες. Ήδη επεκτείνεται η 24ωρη λειτουργία και το ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, όπως έχει γίνει και στα ΚΕΠ. Η κυβέρνηση υλοποιεί κατά γράμμα την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκχώρηση υπηρεσιών του δημοσίου στην επιχειρηματική δράση και την παραπέρα διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. Στον ΕΦΚΑ έχουμε την είσοδο των πιστοποιημένων ιδιωτών, δικηγόρων και λογιστών, κάνοντας την έκδοση της σύνταξης ατομική υπόθεση. Έχουμε την εκχώρηση της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου σε ιδιώτες, της καθαριότητας, της φύλασης των κτηρίων και η λίστα είναι ακόμα μεγαλύτερη, θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Μια άλλη πλευρά που δεν είναι γνωστή είναι ότι η πληρωμή των υπεροριών λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης. Λοιπόν, επειδή είναι και επιστήμονες, με τον νόμο Χατζηδάκη και την κατάργηση της πληρωμής των υπεροριών, μειώνεται κατά αυτόν τον τρόπο και η σύνταξη. Δεύτερη σκέψη, συνάδελφοι, δεν θα πρέπει να υπάρχει. Θα ανατρέψουμε τη ζωφερή κατάσταση που διαμορφώνεται με ανυποχώρητο αγώνα. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές. Μπορούμε και θα διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει. Συνεχίζουμε.